Η αθρέα προσέλευση προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη ενισχύει την ξενοφοβική ρητορία. Στην Ολλανδία διαδήλωσαν χθες μέλη αντιισλαμικής οργάνωσης, ενώ στην Ελβετία οι πολίτες καλούνται σήμερα να ψηφίσουν σε ένα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα σχετικά με την πρόταση να απελάβνονται αλλοδαποί όταν παραβιάζουν τον νόμο. Denkt dat het een heel duidelijk teken is. Vrouwen worden in de Koran en in de islam onderdrukt. Οι ρατσιστικές κραυγές του επικεφαλής του αντιισλαμικού κινήματος Πεγίδα στην Ολλανδία έβγαλαν στους δρόμους και άλλους διαδηλωτές. Φορώντας κουφιά με μορφές γουρουνιών για να προσβάλλουν τους μουσουλμάνους, συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ για να ζητήσουν από την κυβέρνηση να σταματήσει η χώρα να δέχεται πρόσφυγες. Ο Βάγκεσφελτ συνελήφθη μαζί με δεκάδες άλλους διαδηλωτές. En hier in Nederland hebben we inderdaad last van sommige islamitische. Στην αντίπερα όχθη του καναλιού, αντιφασιστικές ομάδες παρομοίαζαν με το Χίτλερ τους αντιπάλους τους και φώναζαν συνθήματα κατά του ναζισμού. Η αντιμεταναστευτική ρητορία φουντώνει στη Βόρεια Ευρώπη, καθώς πληθαίνουν τα περιστατικά καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης γυναικών. Το τελευταίο κρούσμα στη Γερμανία αφορά τρεις έφηβες που κατήγγειλαν ότι παρενοχλήθηκαν από Αφγανούς σε εμπορικό κέντρο του Κιέλου. Στην Ελβετία, οι πολίτες ψηφίζουν σήμερα για το αν θα απελάβνονται ή όχι οι αλλοδαποί που παραβιάζουν τους νόμους της χώρας. Το αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα εισηγήθηκε το Αντιμεταναστευτικό Λαϊκό Κόμμα, προτείνοντας να απελάβνονται πάρα αυτά οι μετανάστες που έχουν διαπράξει και το πιο μικρό αδίκημα, ακόμη και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το κόμμα που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στην κάτω βουλή της Ελβετίας διατείνεται ότι οι αλλοδαποί διαπράττουν το 70% των εγκλημάτων στη χώρα. Αλλά πληθώρα κρατικών υπηρεσιών, οργανώσεων αρρωγής και πολιτικών χαρακτηρίζουν απάνθρωποι την πρόταση του δημοψηφίσματος. Στον αντίποδα, ωστόσο, χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορείες σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, από τις Βρυξέλλες μέχρι το Παρίσι και τη Βαρκελόνη, υπέρ των προσφύγων, ζητώντας να ανοίξει ο Βαλκανικός διάδρομος. Queremos exigir que tengan unas vías seguras y unos viajes seguros.